στη Μαρσόβια, οι στρατηγοί πέσανε! Αντεπανάσταση, τους έριξε ο λαός! Χαρίζω όλη μου την περιουσία στην πατρίδα, μπας και ανανύψει επιτέλους οικονομικός. Δεν πειράζει, τώρα θα ζούμε πια με το μισθό μου. Ναι, με το μισθό σου βέβαια. Ναι, δηλαδή, όχι ακριβώς με το μισθό σου. Αλλά... κράτησα και μερικά δισεκατομμυριάκια για τις δύσκολες στιγμές μας. Θέλω να μαστιγωθώ ολόγυμνη μπροστά σε όλο το Παρίσι. Ξανά μανάδα μου ξεβρακωθείς μπροστά σε όλο το Παρίσι! Δεν σε φτάνει που γίναμε νούμερο στην κοινωνία των εθνών! Μιλάει η Πατρίς! Η γνωστή μας χείρα να πιεστεί δι' επανεπατρισμού. Υποψηφία δι' πρωθυπουργίνα. Εγώ φοράω καλτσοδέτες, νυχτικά ανεγκλιζέ. Και αυτός τρέχει με τη μια και με την άλλη στα καμπαρέ. Έλα κανέν, πώς κάνεις έτσι, σαν τη χείρα στο κρεβάτι. Χείρα είμαι, κρεβάτι δεν βλέπω. Ρους! Αρχίζει η Ντανίλου ανάβαση. Άγια μου Τρίφωνα, κάνε μου το χατήρι. Να το, μου το έκανε ο Άγιος το χατήρι. Ο Ντανίλο πηδάει! Όσα θέλω κι άλλο. Έλα πέσε δίπλα μου στο κρεβάτι. Μη με πιέζεις γιατί θα υποκύψω. Μιλάμε ακόμα μια φορά. Κόμπι. Καλό ταξίδι, ώρα καλή! Θα τα βαδούμε πριν! Καλό ταξίδι! Θα συναντηθούμε στο σταθμό!
Κοίτα, κοίτα, σε αποθεώνουν, παραλυρούν. Κοίτα. Κούνα λίγο τα χεράκι σου, χαίρετε τον κόσμο. Έτσι, μπράβο, μη στέχεις αμπελούκι. Συμπατριώτες μου και ομοεθνείς μου. Δεν μπορώ να σας βγάλω λόγο. Και διότι συγκινούμε και... και διότι εγώ από έργα γνωρίζω και όχι από λόγια και... Ορίστε, με συγκινήσατε. Ένα έχω να σας πω. Γύρισα πίσω στην πατρίδα για σας. Και θα είμαι απίστευτα καλή με εσάς. Κύρα! Σε χώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Κύρα! Προχώρα! Σε θέλει όλη η χώρα! Κύρα! Προχώρα! Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άννα! 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 Εξοχοτάτη! Κύριε Πρωθυπουργέ! Επιθυμούμε να σας προσφωνήσουμε. Ευχαρίστως. Μα τι λέει, θα με ξεφωνήσουνε. Μία νεαρά εκπρόσωπος του Συλλόγου Θαυμαστριών της Άννας Ράντεκ. Εξοχοτάτη και αείμνηστος Άννα. Υπήρξατε πρότυπο Ανδρείας και Αρετής. Μόνη, ολομόναχη και ολόξανθη, χείρα από παιδούλα, ανήλθατη το Γολγοθά της Χειρίας. Μάλιστα. Μα τι μου λέει η μικρή. Σας ευχόμαστε αιωνία σας η μνήμη. Ευχαρίστως. Δεν μου λες μικρούλα. Εσύ τα έγραψες όλα αυτά. Μάλιστα, το είχα γράψει πέρσι για την κηδεία της δασκάλας μας. Και καθώς μας ήρθε ξαφνικά... Ναι, μου ξεφώνησε σε μένα τον επικίδιο. Πώς σε λένε, γλυκά μου? Μαρία Ελένη. Και σε αγαπώ πολύ. Και εγώ και όλα τα παιδιά του έθνους. Και εγώ για τα παιδιά του έθνους και για σένα γύρισα πίσω. Θα σε πάρω μαζί μου. Ευχαριστώ για τα λίγα. Ωραία. Και τώρα, αγάπη μου, πάμε στα ανάκτορα για καφέ. Φύγαμε. Αλλά να φορέσουμε κάτι το ανακτορικό. Πάμε. Σύρα, προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα. 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 Σύρα, προχώρα. Δεν μου άρεσαν εμένα ποτέ οι επαναστάσεις. Διότι ο επαναστάτης είναι αγενής τύπος. Ορίστε, δεν βλέπεις. Δεν φτάνει που μας έχουν και υποπεριορισμών. Καλά, στο ανάκτορο ευτυχώς. Το ξέρεις ότι μας έχουν βάλει φρουρό και στον καμπινέ. Δεν μπορώ, θα πάθω καμία κλειστοφοβία εδώ μέσα. Αχ, δεν τα αφήνεις τώρα αυτά και πες μου πώς θα τα βολέψουμε. Θα εργαστούμε. Θα εργαστούμε, μάλιστα. Πώς, πού, τι. Μα ως βασιλής φυσικά. Κάποιου κράτους ο θρόνος τα χειρεύει. Θα κάνουμε αίτηση. Α, και το έλεγα εγώ. Έπρεπε να έχουμε ιδρύσει Ταμείο Συντάξεων Βασιλέων. Εγώ συνταξιούχα. Εγώ βασίλισσα γεννήθην και τι αυτή θα πεθάνω.
Να πάμε σε πιο πολιτισμένο θρόνο. Ολόκληρη Ευρώπη γύρω μας. Δεν θα μας προσφέρουν ένα θρόνο. Υπάρχει η Αμερική. Βασίλισσα εγώ στην Αμερική? Ποτέ. Με βλέπεις, πήγαν και καταργήσαν και εκείνο το ρημάδι το Βυζάντιο. Καταργήσανε το Βυζάντιο? Ποιος αγενής? Αυτοί οι Τούρκοι. Τέλος πάντων, θα δεχτούμε ένα θρόνο ευρωπαϊκό. Τι να κάνουμε. Δεν νομίζω πως οι Ευρωπαίοι την καλοβλέπουν τη Βασιλεία. Δηλαδή πάλι ταπείνωση εγώ. Θα με αναγκάσει να δεχτώ θρόνο βαλκανικό. Μακάρι, ούτε τέτοια τύχη. Εγώ για εξορία μας βλέπω. Βρίσκεις? Ου. Γιατί όχι, θα κάνουμε και αντίσταση. Α. Πολύ πρωτότυπο. Μεγαλειότατα, έξω είναι η κυρία Άννα Ράντεκ και ο λογαός Ντανίλοβιτς. Θα περάσουν. Μάλιστα. Το ανυψούδι σου. Ο άπιστος. Σε παρακαλώ, μεγαλειωτάκι. Απαιτώ αυτοσυγκράτηση. Ανυψιέ μου, καλώς όρισες. Θείε μεγαλειότατε. Mm. Μεγαλειοτάτη. Έξω. Ορίστε. Είπα, έξω. Ντανίλο, αγάπη μου, δεν θα με παρουσιάσει την αυλή? Α, με συγχωρείτε. Μεγαλειότατε, με την άδειά σας να σας παρουσιάσω τη μαντάμ Άννα Ράντεκ. Μαντάμ Ράντεκ. Άννα. Χαίρομαι εγκαρδίως. Εσύ, μεγαλειοτάτη. Δεν χαίρεσαι εγκαρδίως. Ο ανυψιός μας πάντως θα το χαίρεται με τα όλα του. Έχει πολύ καλό γούστο. Λαϊκό γούστο, αλλά πολύ καλό γούστο. Μερσή, μεγαλειοτάτη. Από ό,τι ξέρω κι εσείς διαθέτετε γούστο. Εξυπακούετε. Μα γιατί στεκόμαστε όρθιοι, μαντάμ Ράντεκ. Ελάτε παρακαλώ, ελάτε, ελάτε, καθίστε, καθίστε, ελάτε. Μεγαλειοτάτη, εσείς ελάτε εδώ. Ντανίλο μου, κι εσύ, κι εσύ, κι εσύ. Όπως έχετε διαπιστώσει, η πρόσφατη αναπαλαίωση του μοναρχικού θεσμού δεν ευθούρισε. Ξέρετε τι απεφάνθη ο Μαρσοβιανός λαός? Μάλιστα, εξοχότατε. Πως η μοναρχία ταύτισε. Δεν εννοώ τα λαϊκά. Α, ναι, μεγαλειοτάτη. Και ο λαός, ξέρετε, δεν εννοεί τα μοναρχικά. Δηλαδή, μαντάμ, αν πάρετε εσείς τα πράγματα στα χέρια σας, δεν θα μας υποστηρίξετε?
Μα θα καταδεχτείτε υποστήριξη από μια λαϊκιά? Μα ένα σόι είμεθα όλοι. Με τον Ντανίλο, ναι. Με το λαό, όχι. Δηλαδή, δεν θα μας ψηφίσετε? Μα εξοχοτάτη μου, εγώ δεν θα ψηφίσω. Θα ψηφιστώ, ξέρετε. Και εγώ, Ντανίλο. Θεία, γουστάρεις μετακόμιση? Παρίσι. Παρίσι? Έχει καλές μοδίστρες. Και βέβαια έχει. Μα δεν χρειάζεται. Η κυρία Ράντεκ σας κάνει δώρο την καρνταρόμπα της. Αδυνατό να τα δεχτώ. Πάρτε τα καλέ. Ως δώρο γνωριμίας. Σας τα προσφέρω με τα μπαούλα μαζί. Τότε να τα δεχτώ αφού είναι εισαγωγής. Μια στιγμή να μαζέψω τα στέματα. Αλήθεια, ποιο να πάρω? Έχω στέμα περιπάτου, στέμα κοκτέιλ, στέμα παρελάσεων. Ξέρετε, τα στέματα είναι κρατική ιδιοκτησία. Μα να πάω ξεκαπέλο, τι? Ελέω Θεού, το έχουμε το στέμα. Το στέμα, ξέρετε, είναι άλλο καπέλο. Επιστρέφεται στο λαό. Και τι ξέρετε εσείς, μαντάμ, πώς να κουμαντάρετε το λαό? Μα δεν θα κουμαντάρω εγώ. Ο λαός θα κουμαντάρει. Ο λαός θα κάνει ό,τι θέλει. Ο λαός θα είναι στην εξουσία. Εννοήσατε, μεγαλειότατε. Μεγαλειοτάτη, μπορείτε να τα μαζεύετε και καλό σας ταξίδι. Πάμε, Ντανίλο. Αντράκι είναι αυτή, ρε. Δεν θέλουμε αντράκια. Αντράκια έχουμε τόσα χρόνια και μας κυβερνάνε και γίναμε το παίγνιο των Βαλκανίων. Και των Καρπαθίων. Που αντράκια πήξαμε και χαμαντράκια. Καλά, καλά, δεν είναι αντράκι. Άντρας είναι. Άντρας ή χείρας. Λοξός είσαι ή λειψός. Αντράκι χείρα. Επιμένω. Δηλαδή ως γυναίκα, γυναίκαρος. Θυμάσαι τι δουλειά τράβαγε στο κλάδεμα και στο ράντισμα. Θυμάσαι πώς κουλάντριζε το ζευγάρι στη σπορά. Αλλά αν δώσει ψήφο στις γυναίκες, τι γίνεται? Καλύτερα. Θα έχεις δύο ψήφους. Η γυναίκα σου θα ψηφίζει ό,τι της κανονίσεις εσύ, άμα την πλακώσεις. Στο ξύλο δηλαδή. Μπα, έτσι και της ρίξω καμία, πάει και κλείνεται στο κοτέτσι για μια εβδομάδα. Και μεταράζεις την νηστεία της νύχτες, ε, καταλαβαίνεις. Τώρα μάλιστα με τη χείρα θα πάρουν τα μυαλά της αέρα και θα έρχεται στο κρεβάτι μου κάθε εθνική εορτή. Αλλά χαλάλτς, της χείρας λέω, ε. Γι' αυτό μαύρο στο Γιάνκο. Γιάνκο, φάε φόλα, χείρα πάρ' τα όλα. Ράντεκ, τι έχετε να μας δηλώσετε για τα μαρσοβιώτικα νέα? Μαρσοβιώτικα νέα? Εφημερίδα είναι? Εφημερίδα. Α, λοιπόν, δεν μ' αρέσει να κάνω δηλώσεις. Γράψτε μόνο ότι για τη Μαρσόβια αρχίζει μια νέα εποχή. Ευχαριστώ. Άννα μου, σε λατρεύω. Γιατί φοράς την εθνική μας στολή. Να σε καλά. Χείρο είναι αυτό, χείρο για την κόρη μου. Αυτό φορά τα λένε καλέ. Καλά, θα σας αυτογραφήσω όλες μετά. Αντέστε να με ψηφίσετε. Όλες να με ψηφίσετε, όλες. Τελείωσε η καταμέτρηση. Πάω. Μου ξέσκησε την έδρα. Έχεις κι άλλη. Τη μία σου ξεσκίσαμε. Πολύ κόλπο το κόλπο της χείρας. Έριξε την ιδέα και πέρασε το νομοσχέδιο να ψηφίζουν οι γυναίκες και χάσαμε τη μάχη. Την πρώτη μόνο. Έχουμε και την επαναληπτική. Χάσαμε τη μάχη. Όπως οι Τούρκοι στα Γαυγάμηλα. Πέρσες ήταν ρε στα Γαυγάμηλα. Αυτή η μόρφωση θα σε φάει, Ζλόμπι. Και με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καλπονοθείας έλεγα χείρα τέλος. Πούτε ψήλω στον κόλπο της και μας επήλθε κόλπος. Τα ψηφοδέλτια, ρε. Τα ελέγξατε όλα.
Μας καταψήφισαν κυρίως οι αναλφάβητοι. Γιατί τι τους κάναμε? Μήπως τους υποχρεώσαμε να πάνε σχολείο ή τους απειλήσαμε να μάθουν όλοι γράμματα? Άλλωστε, αναλφάβητοι είναι. Πώς μπόρεσαν και ξεχώρισαν τα ονόματα επάνω στα ψηφοδέλτια? Εγώ εκεί είχα ποντάρει. Λέω, αναλφάβητοι είναι. Μπορεί να μας ρίξουν κανένα σταυρουδάκι κατά λάθος. Τι σταυρό, Παναγίες μας έριξαν. Ακούς σταυρό. Και φωτογραφίες, πάλι ο κόλπο της χείρας. Όποιος ήθελε να ψηφίσει τη χείρα, έβαζε δίπλα από τη φωτογραφία της μια καρδούλα και σε μένα μια μούτζα. Και οι γυναίκες, δεν σε προτίμησαν αυτές οι γκιώσες? Πώς, πλημμυρίδα από μούτζες. Πατώσαμε. Άννα, αγάπη μου. Καλύτερα. Αγάπη μου, εθριαμβεύσαμε. Ναι, ομολογώ πως θριαμβεύω. Ναι, και εμείς μαζί σου. Και χαίρεσαι, αγάπη. Πολύ. Φυσικό δεν είναι? Ο λαός εμίλησε, Άννα. Εμίλησε μόνο. Γκάριξε. Ο λαός ενίκησε. Ενίκησε. Αυτό είναι ένα από τα μεγάλα μου ταλέντα. Να ξέρω τι ακριβώς θέλει ο λαός. Και του τα δώσαν, Ντανίλο, γι' αυτό και θα τα πάρω. Άννα! Ανούλα μου! Ανούλα μου, σκίσαμε! Σκίσαμε. Άκου, Κατερίνα. Αυτοί οι πληθυντικοί με εκνευρίζουν. Τι κοινοκτημοσύνες είναι αυτές? Δηλαδή, δεν σκίσαμε? Απαιτώ συγκρατημένη αισιοδοξία. Μα το εκλογοδικείο θα σου ανεβάσει κι άλλο το ποσοστό της νίκης. Πάω να δω τι γίνεται. Ναι, να πας και να έρθεις να μας πεις τι γίνεται. Εγώ, κυρία Πρωθυπουργίνα, και σε ψήφισα και έγραψα πάνω από το φάκελο «Ψηφίζω Άννα». Δικό μας κορίτσι είσαι, κυρία Πρωθυπουργίνα. Όχι και Πρωθυπουργίνα. Όχι ακόμα, δηλαδή. Μωρέ, θα γίνεις και θα πεις και ένα τραγούδι. Εγώ, δηλαδή, για να μάθεις, πλάκωσα την κυρά μου στο ξύλο για να σε ψηφίσει. Και σε ψήφισε. Και πού είναι τώρα η κυρά σου, γιατί δεν είναι εδώ? Στο σπίτι. Πού αλλού να είναι οι γυναίκες? Στο σπίτι οι γυναίκες? Γι' αυτό σκίστηκα εγώ, για να έχουμε δικαίωμα ψήφου? Για να μένουν οι γυναίκες στο σπίτι ακόμα? Να κάνουνε τι? Να μαγειρεύουνε, να πλένουνε και να ζυμώνουνε? Ζήτω φεμινισμός! Ζήτω! Ισότης λοιπόν. Κι άλλη ισότης. Όλοι οι άντρες ίσοι είμαστε. Όχι βρε, οι άντρες και οι γυναίκες. Ίσα δικαιώματα με τους άντρες. Τέρμα. Άννα! Έχουμε νέα! Άννα, κοίτα, ναι. Ο Γιάνγκος θα γίνει Γιάνγκουλας. Θα πάρει τα όρη και τα βουνά και θα φύγει. Άννα, τρίαμβο σου λέω. Δηλαδή. Εδώ, κοίταξε. Επί 97 εκλογικών τμήματων κερδίζεις την απόλυτη αυτοδυναμία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Μαζί σου όλη η Μαρσόβια, συν γυναιξή και τέκνης. Τι να σου πω, Ντανίλο μου. Είμαι βαθύτατα συγκινημένη. Ζήτω! Ζήτω! Στη χείρα όλα! Στο διάκο όλα! Στη χείρα όλα! Στο διάκο όλα! Στη χείρα όλα! Στο διάκο όλα! Υπουργέ επί των εξωτερικών, πώς θα με παρουσιάσετε έξω, χωρίς καπέλο? Έχετε δίκιο, εξωφαντάτη. Πάω να φέρω το καπέλο μου. Κατερίνα! Ναι, εξωφαντάτη. Φέρε μου το καπέλο μου, σε παρακαλώ. Αμέσως. Και γρήγορα. Υπουργός χωρίς καπέλο. Αλήθεια. Δεν γίνεται. Τα σέρνουμε. Παρακαλώ. Τρομάζω από την αγάπη του κόσμου. Άννα, ναι. Πρέπει να κατέβεις κάτω και να τους βγάλεις λόγο. Φυσικά. Να αλλάξω όμως, να βάλω κάτι πιο επίσημο. Εντάξει, άλλαξε εσύ και πάω εγώ να σε αναγγείλω. Λαέ της Μαρσόβια, η Άννα Ράντεκ, η νικήτρια των εκλογών,
η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός θα σας απευθύνει διάγγελμα. Πρώτο μου διάγγελμα, το πρωθυπουργικό, σας δίνω το παράγγελμα και από όλους απαιτώ πουρδίστε τα ρολόγια σας όταν δοθεί το Μάρς, να πάρουν μπρος οι μηχανές κι ας παίζει ορχήστρα βάλς. Πατρίς, λουλούδια, πατρίς, κι αν έχασες το τόνο τρεις, σε χαιρετούμε τα παιδιά σου και σου στέλνουμε μια καρποστάλ. Το μήνα σα θες, μέσα από αυτές τις εκλογές έχεις γυναίκα πρωθυπουργό. Δεν τελειώνει η ζωή πουθενά, ένας μήλος που ολογυρνά, κι η αγάπη αυτή που αρχινά θα μας βρει με γιορτινά. Δεν τελειώνει η ζωή πουθενά, κάπου βγαίνει ο ήλιος ξανά, κι αν πονάς μη θαρείς να ξεχάσεις, μπορείς και να αρχίσεις να ζεις ξανά. Στα σαμπάνια γλυκά τη ζωή, στα σαμπάνια πέτα χόρευε ως το πρωί. Ξέχνα πόνους και ξέχνα καημούς, κι αν δεν δεις τους ουρανούς. Κι από εκεί να κοιτάζεις τη γη, που θα μοιάζει σαμπάνια στη γη. Και εδώ να γυρνάς με όλους λάθους και μια πάντα στο όνειρο να περνάς. Στα σαμπάνια γλυκά η ζωή, στα σαμπάνια πέτα χόρευε ως